Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίζουμε στο στούντιο τον κύριο Νίκο Κάρουλα. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Κύριος Ανδρέας Λόρδος είναι μαζί μας. Καλώς ορίσατε. Καλό μεσημέρι. Και ο Δήμαρχος Αμοχώς, τον κύριο Σίμος Ιωάννου. Καλώς σας μεσημέρι. Καλώς σας μεσημέρι. Λοιπόν, θέλαμε σήμερα να στείλουμε το μήνυμα, αυτό που είπαμε και νωρίτερα, ότι η αμόχωστος μας αφορά όλους. Και αύριο πρέπει να δοθεί μαζικό παρόν σε αυτή την εκδήλωση. Δήμαρχε. Σίγουρα η μαζική παρουσία αύριο όλων των συμπολιτών μας στην καθιερωμένη εκδήλωση η οποία γίνεται κάθε χρόνο, η οποία είναι μια αντικατοχική εκδήλωση, είναι μια εκδήλωση η οποία μας θυμίζει την πόλη, μας θυμίζει την κατοχή. Δεν είναι μια εκδήλωση στην οποία καλούμε τον κόσμο να ακούσει τι θα πούμε μόνο, αλλά να τον ακούσουμε. Και το άκουσμα αυτού του κόσμου είναι η μαζική του παρουσία. Όταν μας δείξει, όταν αύριο με την απουσία τους δείξει την αδιαφορία, τότε θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα που είχαμε και στις δημαρχιακές εκλογές και θα δείξουμε και στον έξω κόσμο και στον έσω κόσμο ότι οι αμοχωστιανοί πλέον δεν ενδιαφέρονται για την πόλη τους και έχουν δεχτεί το πεπρωμένο τους. Να φύγει ένα δυνατό μήνυμα και να αφήσουμε πίσω μας το κακό προηγούμενο της χαμηλής συμμετοχής στις εκλογές. Πείτε μας λίγο τις λεπτομέρειες, ώρες, σημείο. Νομίζω ότι καλύτερα θα τα πει ο φίλος ο Νίκος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής. Πάμε στον κύριο Κάρουλα. Ο οποίος είναι υπεύθυνος για αυτήν την εκδήλωση. Θα μας πει πιο ξεκάθαρα τα θέματα για αυτό το θέμα. Καλημέρα και από μένα. Όπως είπατε, η εκδήλωση μας θα είναι αύριο, γύρω στις 8 η ώρα, στο πολιτιστικό μας κέντρο, στη Δερίνια. Ακριβώς απέναντι στα κράσπεδα της πόλης. Ο κόσμος θα έρθει για την εκδήλωση, αλλά ταυτόχρονα να έρθει για να δει και το διακύβευμα, που είναι η πόλη, είναι απέναντί του. Δεν θα έρθει μόνο για τα άτομα, να έρθει και για την πόλη, για τις μνήμες του και για το τι θέλει επιτέλους. Θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αύριο. Ναι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μας μιλήσει, θα μας πει πώς βλέπει το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Θα μιλήσει ο Δήμαρχος. Θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε τον κόσμο με διάφορα πράγματα και κάποιες εκπλήξεις από την εποχή της εισβολής. Συν ένα μικρό βιντεάκι από την εισβολή των Τούρκο δημοσιογράφων στα εσώψυχά μας, γιατί αυτόν έκαμα. Όσον και να φαίνεται, είναι τραγικό του τον που ετολμήσαν να κάμουν. 45 χρόνια μετά, εν καιρό ειρήνης, εδιάσαν ξανά τα σπίτια μας και τους δρόμους και τις παιδικές μας μνήμες. Και πρέπει ο κόσμος να ανταποκριθεί. Όπως είπε ο Δήμαρχος, είναι το μήνυμα. Αν δεν έρθουν απλά γιατί βρίσκουν μια δικαιολογία του ότι δεν τους αρέσει το ένα, διότι έτσι συμβαίνει συνήθως, πάμε γιατί μας αρέσει κάτι, να πάμε γιατί αρέσει μας ένα πράγμα. Τι όμως να δούμε απέναντι, είναι η πόλη μας, είναι όμορφη η πόλη μας. Και βλέπετε, έρχονται όλοι και θαυμάζουν τελευταία. Μπαίνουν συνέχεια και θαυμάζουν και το πράγμα. Απλά επειδή στην Αμόχωστο συνοψίζονται ολόκληρο το εθνικό μας πρόβλημα, πάω και στον κύριο Λόρδο. Είχαμε και χθες την ομή, αν θέλετε, ομολογία από μέρους του κύριου Τσαβούσογλου. Πρόσφατα μπήκε και αυτό στην περικλειστή πόλη μαζί με τον κύριο Ζερσάη, ότι ναι, υπάρχει σχεδιασμός μας και θα την ανοίξουμε. Μάλιστα. Και πώς αντιμετωπίζουμε τώρα αυτή την πρόθεση? Καταρχάς, να στείλω και εγώ το μήνυμα μου προς τον κόσμο της Αμοχώστου όσον αφορά την προσέγγιση του αύριο. Ο κόσμος είναι κουρασμένος, δικαιολογημένα. Έχει την πλήρη κατανόηση των ανθρώπων που ακόμη στέκονται και αγωνίζονται. Οι προκλήσεις του κυρίου Τσαβούσογλου και όχι μόνον έχουν να κάνουν με την νοοτροπία της αμοχωστοποίησης, η οποία στην ουσία χτίστηκε πάνω στην πεποίθηση ότι η παράδοση της Αμοχώστου προεξοφλεί την λύση κατά κάποιον τρόπο, κάτι το οποίο είναι νομικά και άλλος πως λανθασμένων, εφόσον η Αμόχωστος απομονώνεται. Συνεπία της εγκατάληψης της Αμόχωστου από την πολιτεία και την ανεβόρων επιστροφής που μας προτάθηκε για 10 φορές, δώσαμε εμείς ένα διαπραγματευτικό χαρτί στην Τουρκία, η οποία τώρα το χρησιμοποιεί. Έχουμε υποβαθμίσει εμείς τα ψηφίσματα με το να μην έχουμε εξαντλήσει τα μέσα. Και είναι τώρα ενώπιον μας κάποια ενδεχόμενα τα οποία είναι κακά. Και από πλευράς μας το τι μπορούμε να κάνουμε που απαντά την ερώτηση σας είναι η ανάγκη προώθησης της λύσης την οποία επιθυμούμε εμείς. Η λύση που επιθυμούμε εμείς είναι επιστροφή υπό το καθεστώς των ψηφισμάτων. Αυτή σημαίνει ότι πρέπει να διεκδικήσουμε το δικαίωμα της επανεγκατάστασης μας
προβάλλοντας έναν σχέδιο το οποίο θα δώσει αμοιβαία ωφέλη στις πλευρές και στις δύο. Και αυτό το σχέδιο έχουμε περίπου ένα μήνα, ώστε να μας καλέσει ο κύριος Ζερσάη για να μας ανακοινώσει κάτι, για να μπορέσουμε να πείσουμε την τουρκοκυπριακή πλευρά ότι είναι καλύτερο από την επιστροφή μας υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Και τι είπατε με τον κύριο Ζερσάη, θα γίνει, υπάρχει κάτι προκαθορισμένο? Διαφαίνεται ή εξ όσων αντιλαμβάνομαι, έχει ανακοινώσει, προβεί σε μια ανακοίνωση ότι κατά τον μήνα Οκτώβρη θα καλέσει τους Ελληνοκύπριους και δεν απευθύνεται στην πολιτεία. Δεν απευθύνεται στον Δήμο Ναμουχός του, απευθύνεται απευθείας εις τον κόσμο. Το άρα κόσμο... θα καλέσει τους Ελληνοκύπριους ιδιοκτήτες των περιουσιών της Αμχώς του? Η αναφορά που όπως την έχω αντιληφθεί είναι αυτή. Και εκεί τι λέτε εσείς ότι πρέπει να γίνει? Γιατί άμα καλέσει τον κάθε ένα ατομικά και αρχίσει τώρα ακριβώς το παζάρι για την περιουσία του καθενός. Σε εκείνο το στάδιο θα πληγούν τα συμφέροντα μας δραστικά. Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν το οικονομικό σθένος μετά την καταστροφή του 1974. Κάποιοι δεν ανακάμψαν. Και μετά την καταστροφή του 2013, το να ζητήσουμε από τον καθένα ξεχωριστά να προβεί σε δικές του νομικές διευθετήσεις με σκοπό να υπερασπιστεί αυτές τις επιβουλές, πολλοί κόσμοι απλώς θα πει εντάξει, είτε πάω είτε δεν πάω και το πουλώ. Το οποίο θα πετύχει και τον επικισμό των οποίων επιδιώκουν. Άρα πριν τον κύριο Ζερσάη πρέπει να πάει να βρει τους βαροσώτες η κυβέρνηση, λέτε. Η κυβέρνηση καλά θα κάνει να δει τους βαροσώτες. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν και έχουν διευθετηθεί πολλές συναντήσεις. Ο Δήμαρχος έχει προβεί σε έναν άνοιγμα προς την κοινωνία των Αμοχωστιανών με έναν χρόνο ο οποίος είναι από ελάχιστος ως ανύπαρκτος. Επί της ουσίας, αν θα πρέπει να γίνει ένα πράγμα, θα πρέπει να προταθεί πρόταση δική μας προς τους Τουρκοκυπρίους, σε όλη την πολιτική ηγεσία των Τουρκοκυπρίων, χωρίς να προσβάλλουμε τις οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις, με σκοπό να πείσουμε για την αναγκαιότητα εφαρμογής του ψηφίσματος, εμπλουτίζοντας την επιστροφή υπό ΙΕ με παραμέτρους που θα κάνουν ελκυστική το πρώτο στάδιο της επιστροφής μας, αν θέλετε. Ακούσουμε και τον Δήμαρχο. Μετά και τα χθεσινά που μας είπε ο κ. Τσαβούσογλου, ναι. Και ο κύριος Μαυρογιάννης, τον είχαμε δώσει στην εκπομπή τις προηγούμενες μέρες, μας λέει τουρκικός σχεδιασμός είναι σε πλήρη εξέλιξη. Και άρχισε να περιγράφει ο άνθρωπος. Τι θα κάνει? Σίγουρα είναι σχεδόν στο ανώτατο επίπεδο, διότι μετά τον Ερντογάν, σίγουρα είναι ο Τσαβούσογλου. Και αυτό να αποδεικνύει τις προθέσεις της Τουρκίας. Εμείς το μόνο πράγμα το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να πολεμήσουμε με όλα τα διπλωματικά και πολιτικά μέσα τα οποία διαθέτουμε. Πρώτα η κυβέρνηση και εμείς σαν Δήμος Αμοχώς του, το οποίο αυτό κάνουμε. Από την άλλη, θα προσπαθήσουμε πράγματι να έχουμε επαφές με ανθρώπους Τουρκοκύπριους οι οποίοι αντιτίθενται σε αυτόν το είδος της λύσης, να τους πείσουμε ότι η λύση στην οποία επιδιώκει η Τουρκία δεν είναι ούτε προς το δικό τους το συμφέρον και θα κάνουμε αυτές τις επαφές, θα τις κάνουμε και ανεπίσημα και επίσημα σαν Δήμος Αμοχώς του, πάντα όμως με τη συνεργασία της κυβέρνησης. Άρα ο Δήμος Αμοχώς του τώρα εγγενιάζει ένα κύκλο επαφών με μια πρόταση, όπως αντιλαμβάνομαι, η βάση της οποίας είναι το ψήφισμα 550, η οποία θα εμπλουτιστεί και με κάποιες άλλες παραμέτρους για να δείχνει στους Τουρκοκυπρίους ότι είναι κάτι ελκυστικό και για τις δύο πλευρές, ανεξαρτήτως όμως της πορείας των συνομιλίων. Πάντα το πακέτο το οποίο υπήρχε πάντα για θέμα καλύτερη ήταν πολύ ελκυστικό. Ήταν η διάνοιξη της περίκλησης της περιοχής της Αμχώς του υπό Ελληνοκυπριακή διοίκηση, υπό την προστασία των Ηνωμένων Εθνών. Διότι πρέπει να ξέρουμε ότι τα Ηνωμένα Έθνη ουδέποτε σε κανέναν τόπο διοίκησαν πολύ. Μαζί με τη διάνοιξη της πλήρης ελεύθερης διάβασης και επικοινωνίας μεταξύ των δύο μερών, της τουρκοκυπριακής περιοχής που κατοικείται από τους Τουρκοκύπριους, τη διάνοιξη του λιμανιού, την οικονομική συνεργασία για να δείξουμε ότι με αυτόν τον τρόπο σε έναν προκαθορισμένο χρόνο μπορούμε να ζήσουμε και να επιβιώσουμε. Δηλαδή θα είναι το παράθυρο για να δείξουμε στον κόσμο και γενικά σε εμάς τους Κύπριους ότι μπορούμε να ζήσουμε μαζί. Σας απάντησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην πρότασή σας για σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου με αποκλειστικό θέμα? Θα το δούμε την Δευτέρα, η ώρα 9.30 να περιμένουμε. Θα θέσουμε τα θέματα τα οποία έχουμε υπόψη μας. Έχουμε κάνει τη μεγάλη συγκέντρωση των Αμοχωστιανών, τα οποία πήραμε τις απόψεις τους, θα τις θέσουμε στον Πρόεδρο και θα συζητήσουμε. Άρα 9.30 τη Δευτέρα πάτε προεδρικό. Μάλιστα.
Κύριε Λόρδο, έρχομαι ξανά σε εσάς και πάμε μετά στον κύριο Κάρουλα. Γιατί έγινε μεγάλη συζήτηση ότι ήδη οι Τούρκοι άρχισαν να προσεγγίζουν βαροσώτες με μεγάλη περιουσία στην Αμόχωστο. Μπορείτε να μας μιλήσετε παραπάνω για αυτό το θέμα? Τη Δευτέρα, η ώρα 11.30 θα έχουμε συνάντηση ως ξενοδόχοι και ως επιχειρηματίες που σχετιζόμαστε κατόπιν πρωτοβουλίας του επιμελητηρίου μας και του Δήμου Αμόχωστου. Ο σκοπός είναι να μπορέσουμε όλοι να βάλουμε κάτω τις πληροφορίες που έχουμε για να δούμε αν χτίζεται κάποια εικόνα. Με ποιον θα έχετε συνάντηση ως ξενοδόχοι? Θα είναι μεταξύ μας όλοι, μαζί με το εμπορικό επιμελητήριο. Για να δείτε τι ισχύει με αυτό το θέμα. Ναι, για να δώσουμε τη μεγάλη εικόνα. Άρα υπάρχει ήδη προσέγγιση από μέρους των Τούρκων? Υπάρχει. Το ψήφισμα 550 απαγορεύει τον επικισμό της πόλης. Αλλά εάν προταθεί και με δικαιολογία ότι εμείς αρνηθήκαμε την πόλη και ότι δεν βάζουμε κάτι στο τραπέζι, έστω και τώρα για να πούμε ότι κοιτάξτε, ελάτε να το δουλέψουμε, αλλά παραπέμπουμε σε συνολική λύση. Τότε, εάν το ανοίξουν, αρκετοί άνθρωποι που δεν επιθυμούν να επιστρέψουν πίσω, κάποιοι θα πούν πουλάμε. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει ο επικισμός και με μέσα τα οποία θα θεωρηθούν ότι δεν έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις διατάξεις του. Από τις πληροφορίες που έχετε, οι επαφές που κάνουν με ανθρώπους για να αγοράσουν τις περιουσίες τους, βάζουν κάτω ελκυστικά πόσα, ας πούμε, για να πείσουν τους βαροσώτες να πουλήσουν? Δεν γνωρίζω. Πιστεύω ότι μια κρούση που είχε γίνει σε μέλος της οικογένειας μου εδέχτηκε μια πλήρη και αρνητική απάντηση. Δεν ξέρω αν έχουν όλοι είτε την ίδια πεποίθηση, είτε την ίδια οικονομική δύναμη, να θέλετε. Για να μπορούν να δώσουν μια τέτοια απάντηση. Για να δώσουν την απάντηση αυτή. Κύριε Κάρουλα, αυτή την ώρα τι αναμένουμε όταν βλέπουμε τους Τούρκους να κάνουν αυτά τα πράγματα? Γιατί εμείς μπορούμε να εξαντλήσουμε τα διπλωματικά μέσα και διερωτάται κανείς αν λαμβάνει υπόψη η Τουρκία είτε τις πιέσεις είτε τα ψηφίσματα. Να σας πω, από την αρχή είπα ότι αυτός ο τόπος δεν έχει όραμα. Έτσι. Δεν είχε ποτέ έναν όραμα επανενωμένης πατρίδας. Εκτίζεται τους επίπεδων πολιτών κατά διαστήματα. Αλλά αυτό που απομένει πλέον είναι να μπορέσει να αντιδράσει ο κόσμος. Γιατί δεν έχουμε εύκολα εμπιστοσύνη στην πολιτική μας εξουσία, ούτε στην απέναντι πλευρά, έτσι. Mm-hmm. Άρα, το που προσπαθεί και ο Δήμος και σαν άτομα προσπαθούμε, είναι να έρθουμε κοντά, να είμαστε μαζί, να είμαστε πολλοί και να έχουμε έναν όραμα. Γιατί ως τώρα, να σας πω κάτι, εστρίβαμε δια του αραβόνος. Ό,τι έγινε ως τώρα δεν ήταν για να παντρευτούμε. Και σκεφτείτε 50 χρόνια συνομιλιών. Πάντα είχαμε στο νου μας πώς θα την κάνουμε με το λιγότερο κόστος. Τώρα φτάσαμε στο τέλος. Πρέπει να αποφασίσουμε, θέλουμε να παντρευτούμε ή όχι. Και αν δεν θέλουμε να παντρευτούμε, θα πληρώσουμε το κόστος των 50 χρόνων κοροϊδίας. Εδώ είναι ξεκάθαρο. Έρχονται να κάνουν ένα Las Vegas σπίτι μας, έτσι, και δεν μας ανησυχεί. Έρχεται ο διαπραγματευτής μας να μας περιγράψει τα πλάνα του Τσαβούσογλου και να πει ότι μπορεί να ευσταθεί. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ακούω το πράγμα και διαμαρτύρεται κανένας. Πώς μπορεί να το λες? Είσαι ο διαπραγματευτής, έπρεπε να το ήξερες. Έπρεπε να ήξερες που πάνε. Όλοι που πάνε φορτώνουν κάποιους κάτι, αλλά στην ουσία ήταν σαν να μην έξεραν τίποτε. Δεν καταλαβαίναν που επιέναν οι συνομιλίες. Υπάρχει όμως και η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών που λέει ότι μπορεί και να μην ισχύουν όλα αυτά. Μπορεί. Είναι σαν να βάζουμε νερό στο μήλο της Τουρκίας που θέλει να αγχώσει τους βαροσώτες, να τους πιέσει μπορεί και να τους κάνει να ξεπουλήσουν τις περιουσίες. Δεν διαφωνούμε. Γι' αυτό που λέμε να είμαστε μαζί, ξέρετε, αν είμαστε μαζί, είναι φοβούμαστε εύκολα. Μόνοι μας, με τις προτάσεις που κάνουν σε έναν, μας πήρουν τον πανικό. Γι' αυτό να μαζευτούν οι ξενοδόχοι, γι' αυτό πρέπει να μαζευτούμε όλοι. Γιατί οι ξενοδόχοι, άμα μιλήσουν μεταξύ τους, να αποκτήσουν πιο μεγάλη πεποίθηση. Είναι ότι είμαστε μαζί, ρε παιδιά, όποιου του τηλεφωνούν ξέρει ότι είσαι τους άλλους δίπλα του. Και αν χρειάζεται κάποιος κάτι, να βοηθήσουμε. Άρα προσπαθούν να σπάσουν αυτό το μέτωπο των βαροσώτων. Εμείς τον προσπαθούμε να κάνουμε. Να είμαστε μαζί. Βλέπετε ότι ήρθαμε και τρεις μαζί. Είμαστε μαζί, συζητούμε καθημερινά, αυτή προσπαθούμε. Αυτή ήταν και η προσπάθεια από την εκπομπή να φύγει το μήνυμα σήμερα ότι το ζήτημα της Αμοχώστου δεν είναι ούτε καν για τους βαροσώτες μόνο. Κρύβο. Είναι για όλους τους Κυπρίους, ότι δεν έχει χρώμα, δεν έχει κόμμα το ζήτημα της Αμοχώστου και γι' αυτό είστε όλοι μαζί μας. Ορίστε, Δήμαρχε. Έτσι είναι και το απεδείξαμε με την τελευταία συγκέντρωση των Αμοχωστιανών. Ήταν όλοι ενωμένοι από τους βουλευτές, πρώην δημάρχους, αντιπρόσωποι από όλες τις οργανώσεις. Πιστεύω ότι
εάν οι Αμχωστιανοί παραμείνουν ενωμένοι, τότε θα είναι, δεν λέω ότι θα αποτρέψουμε τα τετελεσμένα, αλλά θα βάλουμε ένα λιθαράκι στην αποτροπή αυτών των τετελεσμένων δεδομένων. Είναι αν προσπαθήσουν το κοβάδι να το διασπάσουν, τότε ο λίγος θα τα φάει τα πρόβατα. Και αυτό είναι το οποίο επιδιώκουσι. Επιδιώκουν να δημιουργήσουν καταστάσεις, να δημιουργήσουν αντιπαραθέσεις μεταξύ των Αμχωστιανών για να μπορέσουν να μας λυγίσουν πιο εύκολα. Σίγουρα έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ανάγκη. Είναι πρέπει το κράτος, το ξαναλέω, να έρθει αργός σε αυτούς τους ανθρώπους. Έχει που δεν έχουν ανάγκη, αλλά έχει που έχουν την ανάγκη. Να γίνει μια ανακατανομή προσωρινά του τουρκοκυπριακού εις γης και των τουρκοκυπριακών συμφερόντων εδώ που ελέγχει η κυπριακή κυβέρνηση. Δεν λέω, δεν θα τα δώσει. Είναι προσωρινά και το τονίζω, για να μπορέσουν να τα εκμεταλλευτούν μέχρι να πάρουν τις περιουσίες τους. Δεν μπορούν κάποιοι να κρατούν εκατομμύρια και άλλοι να μένουν μέσα σε μια ντρόγλη σε πολυκατοικίες που εκτίστηκαν προσφυγές πριν 40 Έχουμε χρόνια. Έχουμε τέτοια παραδείγματα. Έχουν άνθρωπο. Και όταν γυρίσετε και στην προεκλογική και πάντα που έχω επαφή με τους πρόσφυγες και εγώ ζούσα και οι γονείς μου ζούσε τέτοιους συνειδημούς, είναι τρομερά τα πράγματα πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Και... Άρα να πάμε να τους στηρίξουμε και να μην επαφιόμαστε μόνο στον πατριωτισμό αυτών των ανθρώπων. Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Διότι μπορεί να ζει κάποιος σε ένα συνοικισμό, σε άσχημες συνθήκες και μπορεί στην αμοχή στον αυτός ο άνθρωπος να ήταν βασιλιάς. Και έλα πες του αυτού του ανθρώπου... Μην πουλήσεις την περιουσία σου. Μην πουλήσεις την περιουσία σου όταν υπάρχουν σε άλλες πόλεις και προκλήσεις. Και προκλήσεις προς αυτούς τους προσφύγες. Πώς τον κύριο Λόρδο να αξιοποιήσω και λίγο την επαγγελματική ιδιότητα. Είναι εύκολο πράγμα να πούν οι Τούρκοι ανοίγουμε την πόλη. Από στην ποια... κατάσταση που είναι τώρα, δηλαδή ανοικοδόμηση... Τεχνικά. Που... Τεχνικά, ναι. Δεν είναι δύσκολο. Εάν προεξοφληθεί σαν γεγονός, είναι θέμα χρόνου. Όσον αφορά τα κτίρια, παρόλο ότι δεν μπορεί να γίνει μια εκτίμηση της στατικής επάρχειας, που είναι το κύριο συστατικό ενός κτίριου, τα κτίρια αυτά φαίνονται ότι καλοστέκουν. Οι πρακτικές και οι μεθοδολογίες της εποχής εκείνης δημιουργούσαν ισχυρούς σκέλετους. Και σαν τεχνικός που η δουλειά μου είναι να φτιάχνω κτίρια τα οποία μπορεί να είναι και 1000 χρονών και 200 χρονών, πιστεύω ότι ο κόσμος θα μπορεί να επαναγκατασταθεί. Φτάνει να υπάρχει και έναν πλαίσιο το οποίο να μπορεί να τον στηρίζει. Άρα δεν ισχύει αυτό που λέμε, πρέπει να τη ρίξεις και να τη ξαναχτίσεις την αμόχωστο. Αυτό δεν ισχύει. Πιστεύω ότι αυτό είναι η επιδίωξη μιας μερίδας Τουρκοκυπρίων, όπου με την δίκη που έχουμε στις 4 του Νοεμβρίου, το ΕΦΚΑΦ με πληρωμένες διαφημίσεις στον τύπο, σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αλλού, επιδιώκει διακαώς να πείσει ότι η ιδιοκτησία της πόλης ανήκει στο ίδιο. Εάν γίνει αυτό, τότε πολύ εύκολα μπορείτε να δείτε μια εταιρεία να δημιουργείται με τις περιουσίες αυτές μέσα. Μπορείτε να δείτε εκεί αποφάσεις ότι πρέπει να φύγουν αυτά για να γίνουν τα καζίνα. Υπάρχει στην Βηρητών απέναντι το Σολιτέρ, το οποίο ήταν το βαρόσιν της Βηρητού. Ήταν η περιοχή που έκοψε στη μέση μεταξύ εθνοτικών διαμαχών. Και στην Κύπρο είχαμε προσεγγίσεις από το 2005, αμέσως μετά το ΑΝΑΝ, από εκπροσώπους αυτής της εταιρείας για το βαρόσιν. Είχαμε ενέργειες των Ηνωμένων Εθνών, κινήσεις της Παγκοσμίας Τράπεζας και αξιωματούχων των Ηνωμένων Εθνών. Συστηματικά και σταδιακά, ως πριν 2 χρόνια, που δείχνουν ότι αυτό το ενδεχόμενο είναι πραγματικό. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν μπορεί να προεξοφληθεί το τι θα γίνει. Αυτό θα είναι το εφιαλτικό σενάριο. Ωραία. Αρχίζω αντίστροφα για το μήνυμα της αυριανής ημέρας. Ορίστε, κύριε Καρούλα. Εγώ θα... Βασιζόμενο στην προηγούμενη ερώτηση που κάνει στον Δήμαρχο, θα ήθελα να σα πω κάτι, μια ιστορία του 2013. Το 2013 μετά το κούρεμα, ο Δήμος αποφάσισε να βοηθήσει όσο μπορούσαν τις στοχές οικογένειες των Αμοχωσκιανών. Σε μια περίπτωση, ξέρετε, επειδή είμαστε Δήμος, έπρεπε κάποιοι να υπογράφουν ότι πήραν το πακέτο. Σε μια περίπτωση, παρόλο που είχε ανάγκη ένας Αμοχωσκιανός, είπαν ότι δεν ήθελαν ποτέ να ξέρουν οι συμπολίτες του ότι είσαι εντούν την ανάγκη, ήταν άρχοντας.
Και έτσι θέλουν να θυμούνται και μας επέστρεψε το πακέτο. Εγώ απευθύνομαι στην αξιοπρέπεια των Αμοχωσκιανών. Ειλικρινά. Πρέπει να ορθώσουμε ένα ανάστημα, όση μικρή αν και να έχουμε, όσα προβλήματα και να έχουμε. Και όντως υπάρχει και επικρία και ανάγκη. Έτσι. Γιατί 45 χρόνια μετά κάποιοι ενορθοποδήσαν, και είναι αρκετοί, και 45 χρόνια μετά είναι δύσκολο να πιστέψουν ότι δεν επιστρέψουν πίσω. Αλλά πιστεύω ότι αν έρθουμε όλοι μαζί, να δημιουργηθεί η ψυχολογία της επιστροφής. Άρα αφήνουμε πίσω πικρίες και όσα μας χώρισαν και είναι η ώρα τώρα να αντιμετωπίσουμε από κοινό τις προκλήσεις. Κύριε Λόρδο. Ο κόσμος έχει ζήσει την απογοήτευση του 1978, όπου μας προσφέραν την πόλη ανεβόραν δύο φορές και δεν την πήραμε. Ζει σήμερα την απογοήτευση της κυβέρνησης που δεν στηρίζει την νομική υπόθεση της 4ης Νοεμβρίου, που έπεται με την οποία παίζεται το καθεστώς όλης της πόλης. Και ζούμε την αμοχωστοποίηση για την όλη διαδικασία με την οποία μας υποβάλλουν ότι θα πρέπει να περιμένουμε τη λύση του Κυπριακού. Συνεπία όλων αυτών, το τι καταλήγουμε είναι έχουμε κόσμο ο οποίος νιώθει ότι και να έρθει δεν θα ακουστεί η φωνή του. Έχουμε έναν καινούριο δήμαρχο στο τιμόνι. Η προσωπική μου η ευχή είναι, όπως είχαμε και πριν λίγες ημέρες, όπου δόθηκε το μικρόφωνο σε όλον τον κόσμο, και ήταν αμοχωσκιανοί αποδείξαν ότι είναι πολιτισμένοι στον διάλογο, γιατί είχαν πράγματα να πούν. Να μην χρειαστεί να πάνε εκεί απλώς για να ακούσουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με όλον τον σεβασμό για τα καθήκοντα και τα διλήμματα που έχει, και να μην μπορούν και ήδη να εκφραστούν. Θεωρώ ότι αν υπάρξει αυτή η έκφραση, τότε ο κόσμος θα μπορέσει να έρθει και τώρα, αλλά και μελλοντικά γενικά στα πράγματα τα οποία κάνουμε. Να ακουστούν και βαρουσιώτες. Και τους καλώ όλους να έρθουν για να ακουστούν με την παρουσία τους και να στηρίξουν το πολύ δύσκολο έργο του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο είναι έργο όλων μας. Δήμαρχε, βασική σας συνυποψήφια είναι δίπλα σας σε αυτόν τον αγώνα, το ίδιο και ο κόσμος, το δικό σας μήνυμα για την αυριανή εκδήλωση. Ότι πρέπει να έρθουν αύριο όλοι, τουλάχιστον. Επειδή να αναφέρω ότι θα γίνει και μια με τα θανάτια τίμηση στον αείμνηστον Αλέξη Γαλανό, ας έρθουν να τιμήσουν και αυτόν τον άνθρωπο που 12,5 χρόνια πρόσφερε στην πόλη, να θυμηθούν την πόλη τους και όπως είπε και ο φίλος ο Ανδρέας, δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο το 78, να ξεκινούμε από πιο πίσω. Το 74 έγινε η μεγάλη προδοσία της εγκατάλειψης αυτής της πόλης, η οποία κανένας μα κανένας δεν έδωσε ακόμα τις δικαιολογίες. Από εκεί ξεκίνησε το κακό όλων, πώς εγκαταλείφθηκε η πόλη, που δεν θα είχαμε αυτά τα οποία έχουμε τώρα. Και καμιά φορά δεν μας είπαν ποιος είναι ο αίτιος που αφήσαν την πόλη έτσι. Αλλά γι' αυτόν καλό τον κόσμο να έρθει για να μην έχουμε την ίδια τύχη, να μείνει η πόλη με ανοχήρωτα τύχη. Τα τύχη της αμοχώς του είναι ο κόσμος της. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε επιτυχία και στην αυριανή εκδήλωση.